Ελάτε Αντωνίδες, καλή εβδομάδα. Ήρθα, τι κάνετε. Καλή εβδομάδα Κώστα. Έχουμε λοιπόν το πρώτο φετινό ντέρμπι για τον Ολυμπιακό φέτος. Απόψε στις 8 το βράδυ με τον ΠΑΟΚ. Είναι σε μια δύσκολη βαθμολογική θέση ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που έχει απομακρυνθεί μετά και τη χθεσινή αγωνιστική, χθεσινή την Κυριακή τέλος πάντων, 10 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Οπότε είναι αυτονόητο ότι αυτό που θέλει είναι να κερδίσει. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολύ σύντομα παίζουν και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μέσα στη Λεωφόρο. Οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι άμα μείνει η διαφορά στους 10 βαθμούς ή ξέρω εγώ στο πάει στους 9, όταν ξέρεις ότι παίζει σε 2-3 αγωνιστικές μετά και στη Λεωφόρο, πάει να πει ότι μπορεί να ανοίξει η ψαλίδα σε βαθμό τεράστιο και μάλιστα πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Άλλωστε εσύ έχεις προβλέψει πόσο 12-13 μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό. Έτσι τον έχω ακούσει να το λέει σε μια εκπομπή ρεπόρτερ. Ότι κινδυνεύει ο Ολυμπιακός να πάει στην διακοπή με πολύ μεγάλη βαθμολογική διαφορά αν δεν συνέλθει. Χάνει σήμερα, χάνει και από τον Παναθηναϊκό, 13. Είχα πει, χάνει ναι. Σήμερα φέρνει χ με τον Πανετολικό στο 15. Στο τέτοιο. Ναι. Εντάξει, αλλά λέμε να μην πάνε 10, όλα στραβά και όλα. Έχει πάρει φορά, δεν το σταματάμε. Και στο μείον 10 είσαι μακριά. Κάπως. Στο μείον 10 δεν έχεις για μένα. Μπαίνεις στη φάση μαθηματικές ελπίδες. Πέρσι άλλα έλεγες με τον ΠΑΟΚ. Άλλο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είχε 21 αγωνιστικές σειρά. 10 νίκες. Είχε 21 ματς χάσει. Εδώ στα πρώτα 8 δεν έχεις κερδίσει 4. Περιμένεις να πούνε μεγάλοι παίκτες στην ΕΜΕΚΑΔΑ σου να προσαρμοστούν. Και να πάρεις αποτέλεσμα. Το καλό είναι πάντως να είσαι σε μια απόσταση στη διακοπή του πρωταθλήματος η οποία να έχει ένα νόημα. Αυτό είναι. Όλα τα υπόλοιπα που λέμε μετά. 5 και κάτω. Βρε 6, λέω εγώ. 6 μπορεί να έχει ένα νόημα. Ποια παίζει νόημα. Στον άλλο. Τον καλέσαμε σε σωστό, σωστό, έχεις δίκιο. Ποια διαφορά έχει νόημα, Κώστα. Έχει νόημα η διαφορά από 7 και κάτω. 7 σου λέει. 7 που είσαι τώρα, υποτίθεται, ήσουν μέχρι χθες. Ναι, μπράβο. Αυτό εννοώ. Έτσι. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός με το Μίτσελ κάτι κάνει σε κάθε παιχνίδι. Τι εννοώ. Με τον Ατρόμητο ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο κέρδισε ο Ολυμπιακός χωρίς να πεθάνουμε από το άγχος, παιδί μου. Mm-hmm. Ήτανε 2-0 με το δεύτερο γκολ στο 68 τέλος πάντων. Δεν είχε ξανασυμβεί. Ιταλιάνε είχε ξανασυμβεί, αλλά πολύ παλιά. Δηλαδή πρωταγωνιστική. Με τον Μπάση είχε το 2-0, το είχε βάλει ο Ολυμπιακός το 75 κάπου εκεί. Εντάξει, όχι και στο τελευταίο πεντάλεπτο, θέλω να σου πω. Είχε... Ναι. Δεν ήταν ρευστό. Με την Καραμπάκ, το δεύτερο παιχνίδι του Μίτσελ, έπαιξε 60 λεπτά το καλύτερο του παιχνίδι στο Europa League Ολυμπιακός. Με τον Όφη έκανε το πρώτο διπλό, που δεν είχε κάνει διπλό φέτος Ολυμπιακός σε Ελλάδα και Ευρώπη, και ήταν και μια ανατροπή που επίσης δεν είχε κάνει. Mm. Με την Καραμπάκ προχθές πήρε τον πρώτο του πόντο στην Ευρώπη. Και για πρώτη φορά επίσης δεν έφαγε γκολ στην Ευρώπη φέτος. Με τα υπόλοιπα 6 και 3-9 μάτς όλα δέχονταν γκολ. Κάτι κάνει. Μία βελτίωση τη βλέπεις. Θα είσαι άδικος αν δεν πεις ότι κάτι βλέπεις. Κάτι βλέπεις. Βλέπεις εσύ, Αντώνη Καρβατόπουλε. Ναι. Βλέπει. Αν δούμε και κάτι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και πεις ότι είναι το πρώτο ντέρμπι και παίρνεις τη νίκη, σίγουρα θα είναι κάτι, θα λέμε ρε παιδί μου κάτι, ότι ξέρω εγώ έχεις κερδίσει 3 παιχνίδια σειρά το πρωτάθλημα. Άλλες φορές για τον Ολυμπιακό ήταν τίποτα, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ. Mm-hmm. Θα έχει για την ενδεκάδα αναγκαστικά έναν παίκτη, το Βρουσάι, σε θέση δεξιού μπακ, που περιστασιακά μόνο χρησιμοποιείται δεξί μπακ. Είχε προσπαθήσει ο Μαρτίνς κάποια στιγμή, αλλά ποτέ δεν τον έβαλε κατά βάση σε 2-3 παιχνίδια δεξί μπακ. Δεν πολύ ήθελε και ο παίχτης κλπ. Το καλό είναι ότι εννοούμε ότι δεν παίζει ο Βρουσάλικο και ο Άβυλα, γι' αυτό θα είναι ο... Mm-hmm. Ο Βρουσάη. Το καλό είναι ότι ο Βρουσάη έπαιξε σαν δεξί μπακ μια ώρα με τον Όφη στο Ηράκλειο, στο Γεντί που λέει, όταν βγήκε ο Άβυλα,
και ακόμα σε ολόκληρο το 90 λεπτό που έπαιξε στο 85 βγήκε τέλος πάντων στο Αζερμπαϊτζάν και ξεκίνησε το παιχνίδι σαν δεξί back half, αλλά και όσο έπαιζε σαν δεξί half περισσότερο πίσω βοηθούσε, γιατί ο Βρουσάλικο ήταν απόν, είτε έπαιζε back είτε stopper είτε ήταν σε μια κατάσταση δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω κλπ. Κλπ. Όταν έβγαινε. Πολύ κακή, ας το πούμε έτσι, κολακευτικά. Οπότε έχει πάρει, υποτίθεται, έχει παίξει λίγο ο Βρουσάη. Τώρα, για ενδεκάδα δεν Ανδρούτσο, έχει... Ανδρούτσο, Λαλάτος, Καλαλαλά, τον έχουμε ξεχάσει. Τον Ανδρούτσο, που καλά έκανες που το είπες, ευχαριστώ. Τον Ανδρούτσο τον κάλεσε εκτάκτως στην προπόνηση από τη δεύτερη ομάδα το Σάββατο, αλλά τον απέκλεισε από την αποστολή χθες Κυριακή. Ο Λαλά δεν υπολογίζεται. Μία ενδεκάδα που θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς όμως να είναι ενδεκάδα που ξεκάθαρα τη δοκίμασε και λέμε «Α, αυτό θα είναι», γιατί έχει κάνει πολλές δοκιμές, είναι Τζολάκης Πασχαλάκης, εκεί πραγματικά δεν έχει δείξει τίποτα. Μπορώ να πω ότι περισσότερο το ρεπορτάζ λέει Τζολάκης από κάποιες ενδείξεις. Εμένα μου έχει κολλήσει θα βάλει τον Πασχαλάκη, αλλά τέλος πάντων ένας εκ των δύο. Δεξιά Βρουσάη, κέντρο άμυνας Παπασταθόπουλος με Ντόι και Ρέαμτσουκ. Έχει δοκιμάσει και τον Μπα και τον ετοιμάσει και τον Μπα πάντως. Δεν θα είναι έκπληξη αν παίξουν Παπασταθόπουλος Μπα και δεν παίξει ο Ντόι. Ρέτσος. Όχι, ο Ρέτσος είναι τώρα, το γυρίζει μετά από ένα μήνα. Α, σε δεν αυτό είναι το μάτι. Okay. Θα είναι στον πάγκο μετά από ένα μήνα. Σησε για θέματα διακριτικότητας. Ούτε καν αποστολή. Λογικό κοινό. Ούτε καν αποστολή. Μεσαία γραμμή, αν είναι εντάξει με τον Εμβιλά που είχε φάει εκείνη τη χοντρή κλωτσιά στο Καραμπάκ και ακόμα πρέπει να πω ότι ενοχλείται και πιστεύω ότι θα δοκιμάσει και αύριο τελευταία στιγμή πριν το μάτς, ας πούμε ότι θα παίξει, είναι Εμβιλά, Χουάνκ και μετά μια θέση στη μεσαία γραμμή, το δεκάρι που λέμε να παίζεται από Χάμες, Μπιέλ, Ακιμπού. Έχει βάλει και τους τρεις. Και Χάμες και Ακιμπού και Μπιέλ. Και μπροστά λέμε ότι δίπλα γύρω-γύρω, μάλλον να το πούμε έτσι, από τον Μπακαμπού, και ενώ έχουμε επιστροφή του Αραμπί σε θεαματική επιστροφή από χρόνο εννοώ, θα είναι στον πάγκο. Λέμε Ροτρίγκες, Μασούρα, χωρίς όμως καμία βεβαιότητα. Δεν μπορεί να παίξει και ο Μπιέλ στα άκρα, μπορεί να παίξει και ο Ακιμπού ακόμα. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν μια ενδιαφέρουσα λύση να παίξει έξω αριστερά ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, κατά τη δική μου γνώμη. Έτσι όπως τον είδα δηλαδή με τον Καραμπάκ όταν έπαιξε έξω αριστερά, γιατί από το 20 λεπτό περίπου το γύρισε το σύστημα από 3-5-2 όπως θυμάστε σε 4-3-3, παίζοντας έξω αριστερά, νομίζω ότι ήταν πραγματικά αρκετά καλός ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, και με τρεξίματα και με διάφορα πράγματα. Μπούλερ, Ντε Λα Φουέντες, τέτοιοι... Δεν υπάρχουν, παλιά. Δεν υπάρχουν τόσο αποστολής. Δεν είναι καν στην αποστολή με το Μίτσερο, Ντε Λα Φουέντε, ο Μπούλερ, ο Λάιτνερ, ο Φορτούνης. Μάθαμε το Σαββατοκύριακο, δεν υπολογίζεται και ο Φορτούνης. Ναι. Μα ήταν τον οποίο αδίκησε ο Μαρτίνς κατά τα άλλα κτλ. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Φορτούνης δεν υπολογίζεται, γιατί από την πρώτη στιγμή ο Μίτσελ τον είχε εκτός αποστολής σε όλα τα παιχνίδια. Και πριν το Μίτσελ ο... πώς τον έκανε ο Ισπανός, Κορμπεράν. Όχι, ο Κορμπεράν τον Φορτούνη θα τον είχε βασικό στην ενδεκάδα αν έμενε στον Ολυμπιακό. Πότε, τα Χριστούγεννα. Τώρα. Όχι, τώρα, όχι, τώρα άμεσα. Τον υπολόγιζε αρχές Οκτωβρίου για βασικό Κορμπεράν τον Φορτούνη. Πάντως αρχές Οκτωβρίου εκεί δεν τον έπαιρνε στην αποστολή. Το πρόβλημα του δεν είναι εκεί πέρα που παίζει. Δεν μπορούσε να τον πάρει ρε κάρπετο Κορμπεράν αφού ξεκίνησε μια. Αφού ξεκίνησε προπονήσεις. 7 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε προπονήσεις ο Φορτούνης με την πρώτη ομάδα. Τον έβαζε ο Κορμπεράν.